Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άκρως τιμητική παρουσία σας σήμερα εδώ μαζί μας. Έναν σύντομο πρόλογο θα ήθελα να κάνω πριν σας δώσω το λόγο. Τους προηγούμενους μήνες η χώρα μας διένυσε και όλος ο κόσμος στη δυσκολότερη περίοδο των τελευταίων πολλών δεκαετιών. Ήταν από αυτές τις περιπτώσεις που όλοι ήρθαμε αντιμέτωποι με την αλήθεια. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε εβδομάδα βγαίναν τα πάντα στην επιφάνεια. Θεωρώ περιττό εκ μέρους μου να αναφερθώ και εγώ διεξοδικά για το πόσο μεγάλη επιτυχία ήταν η αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας από τη χώρα και από την κυβέρνηση. Ούτως ή άλλως σε όλο αυτό συνηγορούν όλα τα παγκόσμια δίκτυα, όλος ο κόσμος, σε κάθε γειτονιά που είναι και το κυριότερο. Θέλω μόνο να σταθώ σε δύο σημεία που τα θεωρώ πολύ σημαντικά: την ομοψυχία των πολιτών, αλλά και τη στάση της νέας γενιάς, της δικής μας της γενιάς. Τα δύο αυτά στοιχεία δεν ήρθαν τυχαία. Ήταν αποτέλεσμα μιας πολιτικής ουσίας και αλήθειας. Και το κυριότερο ήταν αποτέλεσμα της συνειδητής σας επιλογής να δώσετε τον λόγο στους ειδικούς. Η νέα γενιά, η δική μας γενιά, μια γενιά που παλεύει πολύ καθημερινά για την κατάρτισή της, τη βελτίωσή της, εκτίμησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι αυτή η κατάρτιση του κάθε επιστήμονα, του κάθε ειδικού, σε αυτήν δόθηκε ιδιαίτερη σημασία. Ο λόγος δόθηκε στους ειδικούς. Μέσα λοιπόν σε αυτή την περίοδο και η ΟΝΕΔ κινήθηκε αναλόγως. Βγήκε μπροστά, απευθύνθηκε σε όλους τους νέους ανθρώπους, προσπάθησε να είναι χρήσιμη, να μιλήσει με όλους, να δώσει στην πρώτη γραμμή τη μάχη του εθελοντισμού και να προσπαθήσει να βρει ουσιαστικές λύσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις μέρες γεννήθηκαν και τα ΟΝΕΔ Talks, συζητήσεις διαδικτυακές με κορυφαίους υπουργούς και κορυφαία πρόσωπα της κρίσης. Και καλύτερος τρόπος από το να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος δεν θα υπήρχε με τη δική σας παρουσία, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά και την παρουσία κάποιων από τους αφανείς ήρωες αυτών των ημερών. Νέοι άνθρωποι οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στη μάχη κατά της πανδημίας βρίσκονται σήμερα μαζί μας για να μοιραστούν με εσάς και με όλους εμάς τις δικές τους εμπειρίες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω και πάλι και να σας δώσω το λόγο. Άπτεν πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά καταρχάς και συγχαρητήρια για όλες τις δράσεις που έχει αναλάβει η ΟΝΕΔ και κυρίως για αυτή την εξαιρετική ιδέα της οργάνωσης των ΟΝΕΔ Talks που μέσα από την τεχνολογία έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς νέους ανθρώπους να έρθουν σε επικοινωνία με στελέχη της κυβέρνησης, υπουργούς οι οποίοι βρέθηκαν στην πρώτη μάχη αυτού του μεγάλου αγώνα, στην πρώτη γραμμή της μάχης αυτού του μεγάλου αγώνα τον οποίο δώσαμε τους τελευταίους μήνες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτοφανή πανδημία η οποία τόσο άλλαξε τις ζωές όλων μας, αλλά νομίζω ότι μας έδωσε και τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε δυνάμεις ψυχικά από θέματα τα οποία είχαμε μέσα μας και να μπορέσουμε να βγούμε ως κοινωνία πιο ισχυροί και πιο ενωμένοι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο πόσο δύσκολο πρέπει να ήταν να αντιμετωπίσετε αυτή την περιπέτεια, μια γενιά η οποία στην ουσία ανδρώθηκε, μεγάλωσε, ενηλικιώθηκε επαγγελματικά την εποχή της κρίσης, εκεί που είχαμε την εντύπωση ότι ατενίζαμε τον ορίζοντα με μεγαλύτερη αισιοδοξία, ήρθε και μας βρήκε η κρίση της πανδημίας, μια απρόβλεπτη κρίση η οποία μας υποχρέωσε να αναδιατάξουμε τις προτεραιότητές μας. Αλλά αυτό το οποίο εγώ κρατώ από την αντιμετώπιση της κρίσης είναι το γεγονός ότι στην προσπάθεια αυτή συστρατεύθηκε ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Εμείς προφανώς και δώσαμε τις κεντρικές οδηγίες, δώσαμε το λόγο στους ειδικούς, οι οποίοι μας υπέδειξαν τι ήταν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε, αλλά χωρίς να μπορέσουμε να πάρουμε με το μέρος μας την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Θα έλεγα και κυρίως τους νέους ανθρώπους, δεν θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει αυτό το οποίο τελικά πετύχαμε και ποιο είναι αυτό, να περιορίσουμε στο ελάχιστο το πρώτο κύμα της πανδημίας και να μπορούμε να είμαστε τώρα έτοιμοι να υποδεχθούμε οργανωμένα τουρίστες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, έχοντας κάνει όλη την προετοιμασία η οποία είναι απαραίτητη για να εξασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να ανοίξουμε στους επισκέπτες μας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Εσείς όμως, και είχα την ευκαιρία να δω και να διατρέξω λίγο τις προσωπικές σας ιστορίες και τα βιογραφικά σας, βρεθήκατε από την πρώτη στιγμή στην πρώτη μάχη της αντιμετώπισης αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, είτε ως προσωπικό στα νοσοκομεία μας, είτε ως επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεωθήκατε
να είστε στην πρώτη γραμμή σε επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες ουδέποτε έκλεισαν, είτε μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες οι οποίες προέκυψαν μέσα από την κρίση και που κινητοποίησαν δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας για να έρθουν και αυτές να συνδράμουν στη συλλογική προσπάθεια την οποία όλοι κάναμε. Κατά συνέπεια, εγώ θα ήθελα σήμερα να μιλήσω πολύ λιγότερο. Θα ήθελα να ακούσω τις δικές σας προσωπικές ιστορίες, πώς βιώσατε εσείς αυτή την περιπέτεια, τι μάθατε για τους εαυτούς σας, τι μάθαμε για το πώς όλοι πρέπει να συνεργαζόμαστε περισσότερο, τι πρέπει να κάνουμε καλύτερα στο μέλλον και πώς μπορεί αυτή η κρίση να γίνει στην κυριολεξία ευκαιρία. Είναι, ξέρετε, ένα κλισέ που το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά, αλλά τώρα καλούμαστε πράγματι να το κάνουμε πράξη. Και μέσα από τις αρετές που ξεπήδησαν μέσα από την ελληνική κοινωνία, να μπορέσουμε πραγματικά να χτίσουμε μια καλύτερη Ελλάδα, την οποία η πρώτη ωφελημένη θα είστε εσείς, η νέα γενιά που κάνετε τα πρώτα σας δημιουργικά βήματα στον επαγγελματικό στίχο. Ίσως ξεκινήσουμε πρώτα με τους φίλους μας οι οποίοι εκπροσωπούν τον ιατρικό κόσμο, τα νοσοκομεία μας, τα οποία βρέθηκαν και στην πρώτη γραμμή. Ίσως να ξεκινήσουμε με τη Λίρια, η οποία είναι στο Σωτηρία, εξάλλου, το εμβληματικό νοσοκομείο μας με την πολύ μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση πνευματολογικών περιστατικών και το νοσοκομείο το οποίο χειρίστηκε και τα περισσότερα περιστατικά COVID. Πώς βίωσες εσύ, Λίρια, αυτή την πρωτοφανή δοκιμασία? Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ πολύ να μοιραστώ μαζί σας αυτή την πραγματικά συγκλονιστική εμπειρία μου ως γιατρός της πρώτης γραμμής στη μάχη κατά του κορονοϊού. Έχω λοιπόν να σας πω ότι όταν ξέσπασε η πανδημία, δεν άφησα ούτε για μία στιγμή τον φόβο μπροστά σε αυτόν τον άγνωστο και απειλητικό εχθρό να με κυριεύσει. Αντίθετα, μάλιστα, αποφάσισα πολύ γρήγορα ότι θα εργαστώ με υπευθυνότητα, με αυτοθυσία και καταπάρνηση και ότι θα συμβάλλω και εγώ όσο περισσότερο μπορώ, ώστε να καταπολεμήσει η χώρα μας αυτή την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που αντιμετώπισε. Όλοι για την νοσοκομείο Σωτηρία, αλλά και όχι μόνο, δώσαμε μια δύσκολη μάχη ενάντια στον κορονοϊό. Οι συνθήκες εργασίας μας ήταν πολύ δύσκολες, τα ωράρια ήταν στατιστικά, η πίεση ήταν μεγάλη. Ωστόσο, δεν το βάλαμε κάτω, δώσαμε το καλύτερό μας σε αυτό και αγωνιστήκαμε μέχρι το τέλος. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή μας υπήρξε το ποσοστό των ασθενών που κουλιάθηκαν από την νόσο, που ήταν πραγματικά σημαντικό. Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι το έργο των επαγγελματιών υγείας βοήθησε πολύ σημαντικά, αφενός η υπεύθυνη στάση που τήρησε η πλειονότητα των πολιτών και αφετέρου τα έγκαιρα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση. Είναι πολύ σημαντικό για όλους εμάς τους γιατρούς ότι η κυβέρνηση εμπιστεύτηκε την γνώμη των ειδικών και έτσι λοιπόν μπορέσαμε κι εμείς καλύτερα να εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας. Πάντοτε η συνεργασία μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και των υγειονομικών αρχών υπήρξε αποτελεσματική. Μπορώ λοιπόν πλέον να πω ότι είμαστε υπερήφανοι, γιατί από αυτή τη μάχη, δύσκολη μάχη, βγήκαμε νικητές. Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε ξανά παρόμοια φαινόμενα στο μέλλον. Προσπαθούμε πάντα να μένουμε ασφαλείς και είμαστε ετοιμοπόλεμοι για οτιδήποτε προκύψει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι το πόσο δύσκολο και το μόνο να πω και φοβιστικό πρέπει να είναι όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια ασθένεια την οποία δεν τη γνωρίζεις, η οποία είναι τόσο καινούρια και η οποία μπορεί να προξενήσει τόσο σημαντικές επιπλοκές στους ασθενείς, ειδικά τις πρώτες μέρες και τις πρώτες εβδομάδες, όταν υποδεχθήκατε τα πρώτα κρούσματα. Αυτό που θέλω να πω και το γνωρίζεις καλά είναι ότι στηρίξαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας όχι απλά με προστατευτικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι η υγειονομική μας υπάλληλη είναι όσο το δυνατόν πιο ασφαλής. Είστε στην πρώτη γραμμή και αναλαμβάνετε πάντα ένα ρίσκο, όχι μόνο στην περίπτωση του COVID, στην περίπτωση οποιοδήποτε μεταδοτικού νοσήματος καλείστε να χειριστείτε, αλλά θέλαμε να είμαστε σίγουροι
ότι δεν θα βρεθείτε ούτε ένα δευτερόλεπτο χωρίς την απαραίτητη προστασία. Προσθέσαμε, όπως ξέρεις καλά, πολύ προσωπικό, το οποίο θα στελεχώσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τα επόμενα χρόνια. Δεν ήταν προσωρινές προσλήψεις, είναι προσλήψεις οι οποίες έγιναν για να μείνουν. Και βέβαια έχουμε και την πολύ μεγάλη ευθύνη τώρα να ενισχύσουμε τις δομές μας με μόνιμα κρεβάτια εντατικής θεραπείας, διότι βρήκαμε μεν προσωρινές λύσεις, το ξέρεις καλά, αλλά τώρα έχει έρθει η ώρα να σιγουρευτούμε ότι θα έχουμε μόνιμες δομές εντατικής θεραπείας, όχι μόνο για την περίπτωση του COVID, για οποιαδήποτε άλλη νοσηλεία απαιτεί εντατική, και βέβαια το σωτηρία είναι καθόν το οποίο θα γίνει αποδέκτηση μεγάλη δωρεά της Βουλής, γίνουν καινούργια, 50 καινούργια κρεβάτια. Και βέβαια σε 2 μέρες από τώρα θα ανακοινώσουμε και με το Ίδρυμα Νιάρχος μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης των εντατικών μας σε όλα τα σημαντικά νοσοκομεία αναφοράς. Αλλά στο πρόσωπό σου θέλω να ευχαριστήσω όλους τους γιατρούς και όλο το νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή και ειδικά τους νεότερους γιατρούς, οι οποίοι ίσως δεν έχουν την εμπειρία των παλιότερων και οι οποίοι αντιμετώπισαν αυτήν την πρωτοφανή υγειονομική κρίση με θάρρος. Με θάρρος, με αυταπάρνηση, με γενναιότητα, υπηρετώντας τον όρκο τον οποίο έχετε δώσει να βάζετε την υγεία του ασθενή πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Έχουμε και τη Μαρία, η οποία είναι... Πού είσαι Μαρία, να σε βλέπω εκεί. Η οποία και εσύ είσαι στην πνευμονολογική στο θριάσιο και εσείς είχατε αρκετά περιστατικά. Λοιπόν, στην εκάλυψη όπως εσύ άνθρωπος προηγουμένως, πλήρως μπορώ να πω, γιατί και εμείς περάσαμε πολύ δύσκολα στο θριάσιο, σαν πνευμονολογική κλινική και ως πρώτης γραμμής ειδικότητας αυτό το φαινόμενο της πανδημίας του κορονοϊού και της υγειονομικής κρίσης. Ευτυχώς καταφέραμε και παρέψαμε και εμείς με αυταπάρνηση και θάρρος για τους ασθενείς μας πιο πολύ και για τον κόσμο. Με πολύ ωραία εργασία, αλλά χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό εντάξει, μιλάμε για ανθρώπους και ασθενείς που έπρεπε να βοηθήσουμε κι εμείς. Και καταφέραμε κι εμείς να παλέψουμε και να βγούμε δυνατοί και πιο δεμένοι μεταξύ μας, σαν μικρότερο νοσοκομείο της Σωτηρίας. Αυτό που είπες είναι πολύ σημαντικό. Κρατώ το πιο δεμένοι μεταξύ μας. Εννοείται, γιατί σαν μικρότερο νοσοκομείο και περισσότερο ειδικό τους μας βοηθήσαν σε αυτό. Ευτυχώς και λόγω διοίκησης και λόγω νοσοκομείου, λόγω ειδικοτήτων, δεχτήκαμε περισσότερο για να μπορέσουμε κι εμείς να έχουμε πιο δυνατή σε αυτό. Σε όσες συζητήσεις έκανα επισκεπτόμενος νοσοκομεία και έχω πάει σε αρκετά, όλοι οι γιατροί, το υγειονομικό προσωπικό, οι νοσηλευτές μου ανέδειξαν αυτή τη νέα ομαδικότητα η οποία καλλιεργήθηκε μέσα στην κρίση και την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόριο οφθαλμού. Διότι ξέρετε πολύ καλά ότι και στα νοσοκομεία και σε όλες τις δομές υπάρχουν συχνά στεγανά, σιλό, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, προσωπικές ατζέντες, αναμενόμενες πολλές φορές θεμητές, αλλά καλό είναι αυτές να υποτάσσονται στο γενικό καλό. Εδώ πέρα το γενικό καλό ήταν τόσο αυτονόητο που αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε μαζί και ανακαλύψαμε και την αξία αυτού του είδους της συνεργασίας, η οποία πολλές φορές δεν γίνεται μέσα στα στενά πλαίσια των θεσμοθετημένων δομών, αλλά αντανακλά αυτό ακριβώς το οποίο είπες, ότι δουλέψαμε όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη περιπέτεια. Και βέβαια, για να έρθω στο Θοδωρή, ο Θοδωρής ήταν και είναι στο Ρίο. Εσείς τα είδατε πρώτοι, έτσι δεν είναι? Ήσασταν στην πρώτη γραμμή όταν έσκασε τα περιστατικά από την Αμαλιάδα. Και φαντάζομαι πόσο δύσκολο είναι. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Καλησπέρα και στον Πρόεδρο και χρόνια πολλά. Ονομάζομαι τον Ρέσο Παναγόπουλος, είμαι ειδικευόμενος γενικής ιατρικής. Εργάζομαι στο τμήμα επιβάτων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Παρθών του Ρίου. Ναι. Το οποίο, όπως είναι γνωστό, είμαστε και ιδιαίτερα αναφορά για τα κρούσματα του COVID. Ήμασταν, είχαμε βγει και στην επιφάνεια στην αρχή λόγω των προγραμμάτων του κρούσματος που είχαμε από το πολυδιαχειρισμένο ταξίδι στους Αγίους Τόπους. Η αλήθεια είναι πως βλέπετε στα μάτια μου και αισιοδοξία, γιατί τα καταφέραμε στο τέλος. Η αλήθεια είναι πως κληθήκαμε πολλές φορές να υπερβάλλουμε αυτό, χωρώντας
επιστολή υποδεχόμενη τα περιστατικά, όσο τα έχω φτάσει και τα διαγνωσμένα περιστατικά του COVID. Από μεριά μου να διασταθμίσω πως υπήρχε υπάρχεια ηλεκτροτεχνικής υποστήριξης, πράγμα που μας βοήθησε και εμάς πάρα πολύ στη δουλειά μας. Και επίσης και τη βοήθεια της κοινωνικής περιπτώσης υπήρξε και άμεση βοήθεια από προσωπικό και από τα κέντρα υγείας. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και σαν Πρωθυπουργείο προσωπικά που ακούσατε την γνώμη των ειδικών και μας βοηθήσατε να προστατεύσουμε τον κόσμο τόσο τα περιστατικά που νοσηλεύσαμε, καθώς δεν υπήρχε μεγάλη ροή, όσο και τον κόσμο που εντέλει δεν χρειάστηκε να πει σε εμάς λόγω των απαραίτητων μέτρων που πήρατε. Ναι. Αυτό που λες είναι σημαντικό, Θοδωρή, γιατί πρέπει να θυμόμαστε ότι η επιδημία τότε της Αμαλιάδας ήταν η πρώτη τοπική επιδημία την οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Και αποδείξαμε ότι αν πανεβαίνουμε γρήγορα σε τοπικό επίπεδο, με περιοριστικά μέτρα τα οποία δεν είναι μέτρα όπως αυτά τα οποία χρειάστηκε εκ των υστέρων να πάρουμε σε εθνικό επίπεδο, μπορούμε τις τοπικές επιδημίες να τις περιορίσουμε εφόσον έχουμε και την απαραίτητη συνεργασία των κατοίκων, οι οποίοι πρέπει να καταλάβουν ότι οποιοδήποτε μέτρο λαμβάνεται πρώτα απ' όλα για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία τους. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το κλάστερ της Αμαλιάδας καταφέραμε πολύ γρήγορα να το περιορίσουμε, εξού και τα περιστατικά τα οποία τελικά έφτασαν στο νοσοκομείο δεν ήταν τόσα που να δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στη διαχείρισή τους. Και εκ των υστέρων, η περιοχή της Δυτικής Ελλάδος είναι μια από τις περιοχές που έδωσε κατά κεφαλήν τα λιγότερα κρούσματα στη χώρα και ευχόμαστε να παραμείνουμε έτσι. Γιατί βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία να τονίζουμε ότι καθώς πια έχουμε επανέλθει σε μια κανονική οικονομική δραστηριότητα και ετοιμαζόμαστε να υποδεχθούμε και τουρίστες, ανοίξει και το λιμάνι της Πάτρας πια και σε επισκέπτες οι οποίοι θα έρχονται από την Ιταλία και από την Ευρώπη, είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε τους βασικούς κανόνες της ατομικής προστασίας, της ατομικής υγιεινής, των αποστάσεων, των μασκών εκεί που επιβάλλονται, εκεί που μας υποδεικνύουν οι ειδικοί. Έχουμε το μεγάλο πλεονέκτημα ότι τώρα είμαστε πρωτίστως σε εξωτερικούς χώρους, άρα η μετάδοση του ιού είναι πιο δύσκολη, αλλά αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι άλοθη για ανευθυνότητα και για συμπεριφορές που δεν λαμβάνουν υπόψη τελικά την ανάγκη να προστατευτούμε εμείς οι ίδιοι και οι άνθρωποι που αγαπάμε. Διότι εσείς όλοι, είστε μια γενιά κάτω από μένα, μπορεί να μην βλέπετε τον κορονοϊό τόσο ως μια προσωπική απειλή για τη δικιά σας υγεία, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, τους ηλικιωμένους, αυτούς που έχουν χρόνια νοσήματα, όσους εργάζονται στην πρώτη γραμμή στο σύστημα υγείας, διότι αν αρρωσταίνατε εσείς, τότε θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα να φροντίσουμε αυτούς οι οποίοι πρέπει να απολαμβάνουν της δικιάς σας φροντίδας. Έτσι ακριβώς, και να τονίσω και κάτι το οποίο δεν είχε διασαφιστεί, είναι ότι μας δώσατε την ευκαιρία για τη φυσιολογική ροή που ερχόντουσαν τα περιστατικά να βοηθήσουν και πάρα πολύ τους συλλεγόμενους ασθενείς. Δίνοντας το 100% και από τα μέσα που είχαμε και από το προσωπικό που είχαμε. Γιατί παρατηρήσατε σε χώρες όπως η Ιταλία, πως λόγω της έλλειψης από κάποια και μετά και των ψηλών κυμάτων των περιστατικών που ερχόντουσαν δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι να βοηθήσουν ούτε με υποτεχνικά μέσα, ούτε με προσωπικό. Και υπάρχει στην καραντίνα, μας δώσε την ευκαιρία να αποσυνδεθούμε ολοκληρωτικά στα περιστατικά που ήταν πάρα πολύ λίγα. Αυτό που περιγράφεις ήταν ο απόλυτος εφιάλτης, τον οποίο ευτυχώς καταφέραμε να αποτρέψουμε. Ποιος είναι αυτός? Να έχετε παραπάνω περιστατικά από αυτό το οποίο μπορείτε να χειριστείτε και να επιλέγετε τελικά ποιος θα μπει και ποιος δεν θα μπει σε ένα κρεβάτι εντατική, σε μια μηχανική αναπνευστική υποστήριξη. Το είδαμε σε άλλες χώρες. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να το δούμε εδώ και πιστεύω ότι δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Η Σόνια είναι στην Πάτρα, έτσι δεν είναι, νοσηλεύτρια. Η δικιά σου εμπειρία. Γεια σας, καλησπέρα σας κύριε Πρωθυπουργέ. Εγώ είχα και την ευκαιρία να συνεργάσω και με τον κύριο Παναγόπουλο, γιατί ήμασταν και δύο στο τομέα των πηγόντων, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ ως νέα νοσηλεύτρια,
Δεν μπορώ να σας πω ότι δεν υπήρχε φόβος. Νομίζω ότι υπήρχε φόβος και για τους ασθενείς να μπορούμε να έχουμε όσο το δυνατόν την πολυτέλεια του χρόνου ώστε να αντιμετωπίσουμε το περιστατικό και να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα καλά. Επίσης υπάρχει το φόβος το να μην αρρωστήσουμε εμείς και να είμαστε εντάξει στα καθήκοντά μας και ο φόβος της μετάδοσης στην οικογένειά μας, στους γύρω μας, γιατί δεν είμαστε μόνοι μας και υπήρχε και αυτός ο φόβος. Αλλά δράσατε πολύ άμεσα και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ακούσατε τους ειδικούς, βοηθήσατε πάρα πολύ το νοσηλευτικό, ιατρικό προσωπικό και όλα τα νοσοκομεία κλείνοντας μας σπίτι και αφήσατε χρόνο στο να μπορέσουμε να δράσουμε και να καταπολεμήσουμε τον κορονοϊό με πολύ μεγάλη επιτυχία. Γι' αυτό και είμαστε από τις πρώτες χώρες που αντιμετωπίσαμε τον κορονοϊό. Αλλά έχω να προσθέσω και κάτι άλλο. Το τμήμα των επιγοντών δεν είναι μόνο να ανοιχνεύσεις τον κορονοϊό, αλλά εκείνη την ώρα έχεις να αντιμετωπίσεις και τα άμεσα περιστατικά, τα τροχαία ατυχήματα, που έχεις ένα έξτρα φορτίο, δηλαδή που είναι να σώσεις μια ανθρώπινη ζωή εκείνη τις ώρες. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους, τα βήματα πρέπει να είναι σωστά, άμεσα και γρήγορα, ώστε να είναι πολυτελεσματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Ήταν πολύ και σου έχω με καλή επιτυχία στην σταδιοδρομία σου. Είναι κρίσιμος πάντα ο ρόλος των νοσηλευτών και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε πολλά νοσοκομεία, όχι σε όλα, είχαμε και εξακολουθούμε σε ένα βαθμό να έχουμε πρόβλημα στελέχωσης και γνωρίζω πόσο μεγάλες είναι οι πιέσεις των νοσηλευτικών προσωπικών να ανταποκρίνονται με επάρκεια σε πολλαπλά περιστατικά. Ένα από τα ζητήματα που προσέξαμε και φαντάζομαι ότι το είδατε και εσείς που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή, ειδικά στα επίγοντα των νοσοκομείων, έχει να κάνει με το γεγονός ότι μέσα στον κορονοϊό μειώθηκε η προσέλευση στα επίγοντα από περιστατικά τα οποία τελικά απεδείχθη ότι δεν ήταν πραγματικά επίγοντα. Και αυτό νομίζω ότι έχει την ξεχωριστή του σημασία. Διότι η μεγάλη επιτυχία της αναδιοργάνωσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας θα περνάει μέσα από ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να φροντίζει περιστατικά τα οποία δεν είναι επίγοντα σε επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας και θα φτάνουν στα νοσοκομεία μόνο εκείνα τα περιστατικά τα οποία χρειάζονται πραγματική νοσοκομιακή φροντίδα, κάτι το οποίο ξέρετε καλά ότι δεν συνέβαινε πάντα. Αλλά τώρα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα του πώς πρέπει να λειτουργούν και τα επίγοντα και είδαμε τι σημαίνει να λειτουργούν τα επίγοντα χωρίς το φόρτο των περιστατικών που δεν είναι πραγματικά επίγοντα, αλλά δίνοντας δυνατότητα στα επίγοντα να διαχειριστούν τα πραγματικά επίγοντα, τα οποία εν προκειμένου σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι αποκλειστικά, και χαίρομαι που το επισήμανες, είχαν να κάνουν με τον COVID. Δεν ασχοληθήκαν τα νοσοκομεία μόνο με τον COVID όλους αυτούς τους 4 μήνες. Έπρεπε να ασχολούνται με τον COVID και με όλα τα υπόλοιπα περιστατικά, τα οποία συνιστούν την τρέχουσα πραγματικότητα ενός εθνικού συστήματος υγείας. Δεν σταμάτησαν οι άνθρωποι να αρρωσταίνουν από άλλες αιτίες επειδή μας προέκυψε ο COVID. Αλλά νομίζω ότι αυτή την ισορροπία τη βρήκατε πολύ, πολύ καλά και πολύ αποτελεσματικά. Εγώ θέλω να έρθω και στον Γιώργο τον Κοκλανάκη, διότι δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτά τα οποία πετύχαμε χωρίς τη συμμόρφωση των πολιτών. Και βέβαια η συμμόρφωση είναι οικειοθελής και ήταν οικειοθελής σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά από τη στιγμή που το κράτος καθορίζει κανόνες περιορισμού στην κίνηση, η αστυνομία ήταν αυτή η οποία είχε το κύριο βάρος να ελέγχει ότι αυτοί οι κανόνες τηρούνται. Και ήθελα έτσι να μου μιλήσεις λίγο για τη δικιά σου εμπειρία, διότι η αστυνομία αντιμετώπισε αυτή την κατάσταση νομίζω με πολύ μεγάλη ευθύνη
τολμώ να πω με διακριτικότητα, με αυστηρότητα μόνο εκεί που χρειάστηκε και αναγνωρίζοντας απόλυτα ότι και η αστυνομία ήταν σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια. Δεν κουνήσαμε τον βούρδουλα σε κανέναν και νομίζω ότι επιβάλαμε και πρόστιμα μόνο εκεί που ήταν απολύτως απαραίτητο. Οπότε πώς ήταν η δικιά σου εμπειρία? Γενικά, εμείς με καθημερινή βάση προσπαθήσαμε και καταφέραμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι πολίτες αλλά και οι συνάδελφοι να παραμείνουν υγιείς και να βγουν στην οικονομική και σαλόγια. Ορισμένες φορές ο ρόλος αυτό ήταν δύσκολος. Όμως, ως έννοια στον ηγητή, προσπαθήσαμε να κάνουμε το κράτο μας για να καταθέσουμε τους πολίτες και ρώτησα όλα τα μέτρα προστασίας καθόλου τη διάρκεια της πανδημικής κρίσης και γενικά θα συνεχίσουμε. Θα τα τηρούμε και θα συνεχίσουμε για όσο χρειαστεί. Προσωπικά, εγώ ως Γιώργος, τη συγκεκριμένη περίοδο, εκτελούσε αποκούμενη η υπηρεσία θέση είναι περιπολικό για τον έλεγχο, όπως πολλούς τα είπαμε εσείς, βεβαιώσεων εξόδου και σε επιδόσεις υπογράφων. Ο ρόλος μας όπως ξέρετε ήταν μικρός, όπως επίσης στα σήμερα που είχαμε μια ευελοποίηση των καταναλωτών από την πλευρά. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την ΟΝΕΤ για την ανάλυση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, καθώς είναι πολύ σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι μας δόθηκε το βήμα να αναφερθούμε στο πώς βιώσαμε στον αόρατο εχθρό, στο εργασιακό μας περιβάλλον και στους Έλληνες πολίτες. Ευχαριστούμε λοιπόν τους Έλληνες πολίτες για την αναγνώριση του έργου μας, τη συμπαράσταση και την ψυχή μας έλυσαν. Μας έδωσαν να δυνάμει να συνεχίσουμε. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Θέλω να πάω λίγο στον ιδιωτικό τομέα, στη Μαρία την Παναγιωτίδου. Ως φαρμακοποιός, φαντάζομαι και εσύ βρέθηκες στην πρώτη γραμμή και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε και να συμβουλεύεις και καθημερινά τους πελάτες για το τι πρέπει και τι δεν έπρεπε να κάνουν. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι τα φαρμακεία παίζουν και ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην πρωτοβάθμια φροντίδα και στην ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών, καθώς υπάρχει μεγάλη εμπιστοσύνη μεταξύ των πελατών και του φαρμακοποιού. Κύριε Πρωθυπουργέ, είχαμε πραγματικά μια πολύ δύσκολη κατάσταση των τρόπων κυρίως, όχι μόνο για τους επαγγελματίες υγείας, αλλά για όλους τους πολίτες γενικότερα. Πάντα στο φαρμακείο, όταν οι πελάτες και ήταν οι πανικόβλητοι, επικρατούσε φόβο, επικρατούσε αγωνία για το αύριο. Επιδρόσατε καθημερινά ως φαρμακοποιοί, αντιμετωπίζαμε διάφορα άλλα προβλήματα επαγγελματικής φύσης. Ωστόσο, σε όλων αυτών των πανικών συνάδελφων μου και εγώ προσπαθήσαμε σύσσωμοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Ευτυχώς υπήρξε άμεση κινητοποίηση, είχαν δηλαδή ληφθεί γέρος μέτρα καταληκτικής σημασίας, προκειμένου να αποφευχθεί η επικοινωνία διασπορά. Για παράδειγμα, η απαγόρευση της κυκλοφορίας ή έπειτα από απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου, το ωράριο μας έγινε συνεχές, πολύ σημαντικό. Επίσης, έπειτα πάντα από απόφαση του Φαρμακευτικού Συλλόγου, έτσι περιπούσαμε με τις πόλεις και τις θέσεις του κοινού. Σημαντικό επίσης, γιατί έτσι διασφαλίζαμε την υγεία τόσο του φαρμακοποιού, όσο και των πολιτών γενικότερα. Προσωπικά, σαν Μαρία, προσπάθησα να ενσηκώνω καθημερινά και να ενθαρρύνω τον κόσμο, αλλά κυρίως να ενημερώνω όσο καλύτερα μπορούσα, ώστε να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Επίσης, επέλεξα να κάνω διανομικά τύπων φάρμακα, τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε άτομα που ανήκαν σε επαφείς ομάδες, προκειμένου να μην εκτεθούν σε κίνδυνο σε περίπτωση που βγαίνουν έξω από το σπίτι. Αυτό το έκανα μέσα από την καρδιά μου και χάρηκα πραγματικά όταν έμαθα πως μια πολιτική νεολαία του ΟΝΕΤ έλαβε δράση και παρόλο με τη σειρά της να κάνουν το ίδιο. Τελειώνοντας, κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να κλείσω με ένα αισιόδοξο μήνυμα, λέγοντας πως αν καταφέραμε να βγούμε νικητές από το πρώτο στάδιο της πανδημίας, ήταν γιατί το προσπαθήσαμε με ομοψυχία, με ομαδικό πνεύμα και με πάρα πολύ υπομονή. Έτσι λοιπόν ελπίζω και εύχομαι να εκφράσουμε αισιοδοξία για το μέλλον όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Μαρία μου, και συγχαρητήρια και για την εθελοντική δράση την οποία ανέπτυξες, γιατί είδαμε τέτοια παραδείγματα πολλά σε όλη τη χώρα και είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικό ότι κυρίως νέοι άνθρωποι πηγαίνουν πέρα και πάνω από τις τυπικές τους υποχρεώσεις για να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο. Στέκομαι ιδιαίτερα στο ζήτημα της πληροφόρησης, διότι ήταν πάρα πολύ εύκολο να υπάρχει παραπληροφόρηση στη διάρκεια της πανδημίας και ειδικά όσον αφορά φάρμακα τα οποία μπορεί να ακούσει κάποιος να διαβάζει ότι δουλεύουν, δεν δουλεύουν, και εκεί ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι να βάλει ένα φρένο και να πει αυτό ξέρουμε,
Αυτό πρέπει να κάνεις, αυτό δεν πρέπει να το κάνεις, γιατί μπορεί να θέτεις και τον εαυτό σου σε κίνδυνο. Διότι και το να παίρνουμε, να καταπίνουμε φάρμακα και τα οποία δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι μπορεί να δουλεύουν μέσα στο γενικότερο πανικό, δεν είναι, φαντάζομαι, η καλύτερη συνταγή. Οπότε εκεί νομίζω ότι παίξατε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά μιας και είμαστε στη Δυτική Μακεδονία, να ρωτήσω και τον Διονύση, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ, φαντάζομαι μια από τις επιχειρήσεις που ευτυχώς για τον κλάδο δεν επλήγησαν στη διάρκεια αυτής της κρίσης. Αλλά τι σημαίνει να πρέπει να ελέγξεις την ασφάλεια των εργαζομένων, την ασφάλεια των πελατών σου, να βάζεις άλλους κανόνες την εποχή του κορονοϊού? Καλησπέρα σας και εμένα. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ, καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Πρώτη φορά που κλείνω τις ομοσπονδιακές σας ερωτήσεις. Ονομάζομαι όπως είναι ο κύριος Υπουργέ, κατάγομαι από την Αγγλική και Ορεινή Φλόρινα. Δραστηριοποιούμε στην εταιρεία και δημιουργούμε τα χρόνια την εκκληνική επιχειρήση που διατηρούμε. Καμία σχέση με το επάγγελμα που θέλω να πάει και με τον κύριο Κούτασα, θα λόγω σε αποκλειώσει. Στο πρώτο γύρο, κύριε Πρωθυπουργέ, σαφώς και μας έπιασε εξαφήνιση όλο αυτό, γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο και κάτι το οποίο δεν είχαμε ζήσει ποτέ. Αντιθέτως, όσο όσον αφορά την επιχείρησή μας, πάντοτε τα θέματα επαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι και τώρα ήμασταν έτοιμοι και σας διαβεβαιώνω πως η ουσιαστική αλυσίδα δεν αντιμετώπισε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά κυρίως αντιμετωπίστηκαν στα προϊόντα που όπως και εσείς γνωρίζετε, το ενώπιον και στο. Και στα αλγορού του γλωσσιών ήταν αυτά. Και στα αντισηπτικά. Είναι καλό να ξέρει η διάρκεια τη κρατήματο, βέβαια, που ήταν του ειδικού, τηρούσαμε τα μέτρα, ενημερώναμε τον κόσμο που ερχόταν στο κατάστημά μα. Είχαμε χειροκροτήσει βέβαια και ποια μέτρα πρέπει να αρκετεί ο καθένα, τον μέγιστο αριθμό ατόμων που έπρεπε να εισέρχονται μέσα. Επίση, τι όντε και εγώ με δίκη, και από παλιά είχα το παράγωση καθήκον, έκανα πράξη το πρόγραμμα βοήθειας του σπίτι και μου έφερα όλα τα προϊόντα σε όλους τους πελάτες, στην χώρα τους, τους καθησύχαζα, έκανα όλα τα ασφαλείας, με κάρδια, τις καναχύρας και πηγαίναμε στον πόλεμο οπλισμένοι. Σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε να αναφερθώ στην ουσιαστική αλυσίδα και ιδιότητα στα σούπερ μάρκετ. Συγχαρητήρια για την άξια αντιμετώπιση όλης αυτής της κρίσης. Πρώτα απ' όλα σε εσάς, στους ειδικούς, αλλά και σε εμάς, στην ελληνική κοινωνία. Να είσαι καλά, Νίση, σε ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να έρθω τώρα στη Μαρία και στο Δούκα, οι οποίοι δούλευαν. Η Μαρία σε φούρνο και ο Δούκας delivery στη Σάμο. Και βγάζω το καπέλο, ειδικά στους εργαζόμενους που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και που σήκωσαν το βάρος να πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται σε συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας, φροντίζοντας και τη δικιά τους υγεία αλλά και την υγεία των πελατών. Και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι όλη η κοινωνία αναγνώρισε και τη δικιά σας πάρα πολύ σημαντική προσφορά για να εξακολουθούμε να λειτουργούμε, να τρώμε, να ψωνίζουμε έτσι όπως είχαμε συνηθίσει, παρότι οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστες. Οπότε, πες μας λίγο, Μαρία, εσύ πώς βίωσες την εμπειρία. Καλησπέρα και από μένα, ξέρω τον κύριο Βουσκουπιέ, κύριε Πρόεδρε, παιδιά, πολύ σχολή. Με ανεγνώμη, πολύ είμαι από τα Μέγαρα, δουλεύω εδώ και ένα χρόνο στην οικογενειακή επιχείρηση, στο φούρνο του Παπάγου. Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση, πράγμα που σημαίνει ότι ήμασταν όλη η οικογένεια και στο σπίτι και στη δουλειά συνέχεια μαζί. Θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη εμπειρία για όλους, καθώς πέραν το ότι η ιατρική υγιεινή είναι αυτονόητη σε καταστήματα όπως φούρνος ή γενικότερα καταστήματα τροφίμων, ήταν πολύ πρωτόγνωρο όσον αφορά τη χρήση μάσκας, έχοντας καθημερινά διαπροσωπικές σχέσεις με τους καταναλωτές. Δηλαδή, μάθαμε να χαμογελάμε στην ουσία με τα μάτια πλέον. Καθώς επίσης και στο να υπενθυμίσουμε για την τήρηση των αποστάσεων του καταστήματος. Πολλοί δεν το λάμβαναν υπόψη τους και έπρεπε εμείς με ελληνικό τρόπο να τους το υπενθυμίζουμε. Ωστόσο, στο φούρνο μας ένα πολιτική τόπο χρόνια να βοηθάμε ανήκουσα ανθρώπους,
πηγαίνοντα στο σπίτι του το ψωμί του ή οτιδήποτε μα πείσουν διαφορετικώ. Έτσι λοιπόν δεν γινόταν μέσω καραντίνα να μην παραδώσουμε κατοίκον οτιδήποτε να αυτό ζητούσε. Πήγαιναν προσωπικά από πόρτα σε πόρτα, κυρίω στην Ιταλία, αφήνοντα την πόρτα οτιδήποτε ζητούσαν, χτυπούσα το μήνυμα. Και δεν είχα καμία επαφή μαζί του. Στο οικονομικό δεν διευθυντούσαμε με άλλου τρόπου, ερχόταν κάποιο δικό του στο μαγαζί. Γενικότερα έτσι το αντιμετωπίσαμε όλο αυτό. Εγώ θέλω να πω ότι βλέπω την αισιόδοξη πλευρά τη κατάσταση, στο ότι βγήκαμε κερδισμένοι από όλο αυτό, παρά το ότι περάσαμε κάπω περίεργα, λαμβάνοντα καθημερινά ανησυχία από του καταναλωτέ. Αχ, και τι περνάμε, αχ, και τι περνάμε, αχ, και τι θα κάνουμε, πω που τώρα έτσι θα ερχόμαστε να παίρνουμε ψωμί, είναι για καλό μας, είναι για το καλό μας. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για την άμεση λήψη μέτρων, καθώς για τη συνεργασία της με το καταλληλότερο κατεβαίνει και επιστημονικό προσωπικό. Και πιστεύω ότι από όλο αυτό μόνο κερδισμένοι βγήκαμε και σε γενικό επίπεδο και σε προσωπικό θα έλεγα, καθώς η οικογένεια δική μου δεν είναι περισσότερο. Αυτό το έχω ακούσει από πολλούς. Εσείς είχατε και το πλεονέκτημα, ή μειονέκτημα, ανάλογα πώς θα το δει κανείς, το να δουλεύετε όλοι μαζί και να είστε και στο σπίτι μαζί, αλλά είναι μια πραγματικότητα σε πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις. Πρέπει να σου πω ότι και εγώ δέθηκα πολύ περισσότερο με τα δικά μου παιδιά, τα οποία επέστρεψαν από το εξωτερικό και περάσαμε πάρα πολύ χρόνο μαζί και αυτό το κρατώ στα θετικά της πανδημίας. Και βέβαια να τονίσω ότι τα μέσα ατομικής προστασίας, η μάσκα δηλαδή για τους εργαζόμενους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και οι αποστάσεις είναι στοιχεία της πραγματικότητας που θα μας συνοδεύουν για αρκετό χρόνο ακόμα. Και έχουμε πια αρκετά επιστημονικά δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν ότι η μάσκα δουλεύει. Δεν χρειάζεται κατά ανάγκη να τη φοράνε όλοι, αλλά αν φοράνε αρκετή μάσκα σε μια μεγάλη κοινωνία, σε ένα μεγάλο πληθυσμό, αυτό μειώνει σημαντικότατα το ρυθμό μετάδοσης του ιού, οποιοδήποτε ιού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο COVID θα επανέλθει σίγουρα, θα ζούμε ακόμα με τον COVID μέχρι που να βρούμε το εμβόλιο, αλλά η γρήπη θα είναι εδώ και θα είναι εδώ κάθε χειμώνα. Άρα η μάσκα ως μια πραγματικότητα πια στη δουλειά σου είναι βέβαιο ότι ήρθε για να μείνει. Και όπως είπες, έχουμε μάθει πια, έχετε μάθει να χαμογελάτε με τα μάτια και νομίζω ότι τα καταφέρετε μια χαρά και σε αυτό. Εγώ θέλω να ακούσω τον Δούκα λίγο, από τη Σάμμο, έτσι δεν είναι? Στη Σάμμο δεν είχαμε ιδιαίτερα περιστατικά κορονοϊού, ευτυχώς καταφέραμε να προστατεύσουμε τα νησιά μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε αβεβαιότητα, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα, Σάμμο. Στη Σάμμο δεν είχαμε μηδέν κρούσμα, δεν είχαμε ούτε ένα κρούσμα. Πράγμα που δείχνει ότι και η κυβέρνηση αλλά και όλοι οι πολίτες είχαν συμβαστεί με τα μέτρα που είχε δεσπίσει η κυβέρνηση. Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός ότι η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει ριζικά. Επίσης, ο κάθε πολίτης πια πρόσεχε, ήταν επιφυλακτικός και προσπαθούσε να μειώσει τον κίνδυνο για τον εαυτό του. Θέλω να δώσω επίσης με τη σειρά μου συγχαρητήρια στην κυβέρνηση, γιατί έκανε ενέργειες όπου μείωσαν τα κρούσματα κορονοϊού και δεν αναδείξαν ξένους πολίτες σε ένα βέβαιο μέλλον. Εύχομαι να ξεκινήσει και η τουριστική σεζόν στη Σάμμο. Όπως ξέρετε, από την Τετάρτη επιτρέπουμε πια τις απευθείας πτήσεις στους τουριστικούς μας προορισμούς. Είχαμε πριν από λίγο μια πολύ μεγάλη σύσκεψη για να σιγουρευτούμε ότι όλα είναι έτοιμα για να μπορούμε πια να ανοίξουμε τη χώρα σε επισκέπτες με πιο μαζικό και πιο οργανωμένο τρόπο. Πρώτη μας προτεραιότητα πάντα η ασφάλεια των επισκεπτών, η ασφάλεια των εργαζομένων, η στήριξη των δομών υγείας στα νησιά μας και όλα τα πρωτόκολλα για την διαχείριση ενδεχομένως του όποιου περιστατικού κληθούμε να διαχειριστούμε. Οπότε ελπίζω και στη Σάμμο να πάνε καλά τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό για τον τουρισμό μας το γεγονός ότι ειδικά τα νησιά μας έχουν αποκτήσει αυτή τη φήμη ότι είναι COVID-free. Και προφανώς θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να τα κρατήσουμε έτσι, διότι αυτό είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και φέτος που θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Αλλά νομίζω ότι και πάρα πολύ σημαντικό απόθεμα για την εικόνα της χώρας
και για το, και για το μέλλον, καθώς η χώρα κέρδισε πολλούς βαθμούς αξιοπιστίας και εκτός Ελλάδος, εκεί που κάποιοι ίσως δεν ανέμεναν ότι θα ήμασταν έτοιμοι να διαχειριστούμε με τέτοια κρίση, εκπλήξαμε ευχάριστα και, και τους φίλους μας στο εξωτερικό, αλλά νομίζω ότι εκπλήξαμε ευχάριστα και τους εαυτούς μας. Εγώ θέλω να έρθω λίγο και στην Ατάσα, δημοσιογράφος από την Κομωτινή. Εσύ είχες τώρα το δύσκολο ρόλο να πρέπει να ενημερώνεσαι και να ενημερώνεις για την κοινή γνώμη με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς υπερβολές. Τέλεια. Ονομάζομαι Νατάσα Βαφιάδο, εκπροσωπώ τον Παρατηρητή της Κράτης. Είναι μια καθημερινή φαρμακική εφημερίδα. Και το μόνο το οποίο θα ήθελα να πω για το μέσο που εκπροσωπώ είναι ότι στην 30ετή του πορεία είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι η καθημερινή βάση σε ένα κομμάτι της Σύριας που εκδίδεται και στην τουρκική γλώσσα, στο παρελθόν και στα ρώσικα. Και το λέω αυτό γιατί εμείς εξ αρχής υπερασπιζόμασταν την ισότιμη πρόσβαση όλων στη γνώση καταρχάς, στην ενημέρωση και δευτερευόντως το δημόσιο διάλογο. Εκεί ακριβώς ο κ. Πρωθυπουργέ ήταν και το στίχημα, νομίζω, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στον καιρό της πανδημίας, να καταφέρουμε μέσα σε όλη αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία έπιασε εξ απείνης και τον τομέα της επικοινωνίας, να έχουμε πρόσβαση στην είδηση, αλλά να προσφέρουμε ταυτόχρονα και έγκυρη είδηση όσο το δυνατόν εγκυρεύεται πιο έγκαιρα. Εμείς θέλοντας πάντα να υπερασπίσουμε ακριβώς, να μην κάνουμε μάλλον εκτόσεις στην ποιότητα της είδησης, αυτό το οποίο κάναμε είναι ότι αδυναμία αν θέλετε άλλον τρόπο στηριχθήκαμε σε επίπεδο επικοινωνίας και ενημέρωσης στο κομμάτι της επίσημης ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΗ, ακριβώς μη θέλοντας να ενισχύσουμε αν θέλετε παραπάνω και το αίσθημα της ανασφάλειας και του φόβου το οποίο υπήρξε διάστατο και υπάρχει δυστυχώς ακόμα και σήμερα στην τοπική κοινωνία. Το δεύτερο το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε, γνωρίζετε ότι η δημοσιογραφία είναι ένα επάγγελμα το οποίο γίνεται στον δρόμο, υλοποιείται στον δρόμο, είμαστε σε επαφή με την τοπική κοινωνία, άλλωστε προερχόμαστε από αυτή και λειτουργούμε από αυτή. Και κινηθήκαμε ξαφνικά από τη μία να χρειάζεται να είμαστε για το ρεπορτάζ στον δρόμο και από την άλλη βέβαια τηρώντας και όλες τις απαραίτητες οδηγίες να ουσιαστικά να έρθουμε σε επαφή με τα νέα δεδομένα, αυτά της τηλεργασίας ή της συνεργασίας από μακριά. Νομίζω ότι καταφέραμε να προσαρμοστούμε, θυσιάζοντας ενδεχομένως, όπως σας είπα, τα views ενδεχομένως ή τα likes τα περισσότερα στον βωμό που να έχουμε μια ποιοτική αλληλική ενημέρωση. Και θέλω να πιστεύω ότι βγήκαμε δυνατότεροι και σίγουρα ακόμα και στο δεύτερο κομμάτι αυτή της τεχνολογίας αποκτήσαμε μεγαλύτερα ευκολία για το μέλλον. Το μόνο το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι εμείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να μην βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της πανδημίας, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι ήταν τα πρώτα ικανά εργαλεία διάχυσης της απαραίτητης πληροφορίας, επιστημονικής και όσο μόνο, και κατ' επέκταση θα έπρεπε σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση που απέχουμε να υπάρχει να αποτελεί βασική προτεραιότητα ως μέτρο πρόληψης και προστασίας ολόκληρης της κοινωνίας. Σε ευχαριστώ, Νατάσα. Καταρχάς, ο Παρατηρητής είναι μια πολύ σημαντική εφημερίδα με ιστορικό αποτύπωμα στην ευαίσθητη περιοχή της Θράκης. Θέλω να συγκρατήσω από αυτά που είπες το πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν δουλειές οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν εξ απόστασης, όπως το ρεπορτάζ, όπως το delivery, όπως η δουλειά στο σούπερ μάρκετ. Αλλά από την άλλη, πώς αναδιατάσσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας αξιοποιώντας την τεχνολογία για εκείνα τα πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν χωρίς κατά ανάγκη να έχουμε φυσική παρουσία στο γραφείο ή στο χώρο δουλειάς. Να τονίσω επίσης ότι στη Θράκη εξακολουθούμε και σήμερα και έχουμε κάποιες μικρές ενεργές εστίες του ιού, κάποιες στη μουσουλμανική κοινότητα. Πιστεύω ότι αντιμετωπίσαμε το θέμα με πολύ μεγάλη ευαισθησία και με απόλυτα ισότιμη μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών ασχέτως θρησκεύματος. Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε θρησκείες, αλλά εξηγώντας με απλό τρόπο στους συμπολίτες μας γιατί κάποιες συνήθειες μπορεί να είναι ενδεχομένως να πρέπει να τροποποιηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα για να μην έχουμε αυξημένη πιθανότητα διασποράς του ιού. Να πω επίσης και να ευχαριστήσω για την υπεύθυνη στάση με την οποία χειριστήκατε και τα ζητήματα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Ήσασταν από τους πρώτους οι οποίοι αναδείξατε το πρόβλημα του γεγονότος ότι για πολύ καιρό δεν φυλάγαμε τα σύνορά μας, γιατί ήσασταν οι ίδιοι αυτόπτες μάρτυρες των προσφυγικών και μεταναστευτικών από τον Εύρο. Και βέβαια, όταν χρειάστηκε η κυβέρνηση να παρέμβει με δυναμικό τρόπο
για να μην υποκύψει στον εκβιασμό της εργαλειοποίησης του προσφυγικού από την γείτονα χώρα. Δώσαμε όλοι μαζί μία μάχη της προστασίας των συνόρων και της υπεύθυνης ενημέρωσης βέβαια που είναι απολύτως απαραίτητη για να αποφύγουμε υπερβολές ένθεν και ένθεν. Και αυτό ισχύει βέβαια και για τον κορονοϊό. Αν δεν είχαμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης συμμάχους ως προς τη σοβαρότητα της ενημέρωσης, ήταν πάρα πολύ εύκολο να δώσουμε βήμα και λαβή στα fake news, τα οποία όπως ξέρεις αναπαράγονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στον χώρο του διαδικτύου, και εκεί είναι που χρειαζόμαστε τα μέσα, σε εθνικό επίπεδο, σε περιφερειακό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, να γεμίσουν το κενό, αυτό το έλλειμμα της σοβαρής ενημέρωσης. Και νομίζω ότι ειδικά εσείς το κάνατε και με το παραπάνω. Αλλά μέσα και μιλάμε για τηλεργασία, να έρθω στο Γιάννη, ο οποίος ως προγραμματιστής και πληροφορικός φαντάζομαι ότι αξιοποίησε πολύ τα εργαλεία της εξαπόστασης εργασίας. Να μου πεις εσύ, επαγγελματίας στον κλάδο, στον χώρο της πληροφορικής, πώς βίωσες αυτή την εμπειρία μέσα από την δικιά σου επαγγελματική δραστηριοποίηση. Αυτά τα υπέροχη εγώ και άλλου πρωθυπουργέ, χρόνια πολλά στον πρόεδρό μας. Και να ευχαριστήσω και συνολικά την ΟΝΕΤ για τη δυνατότητα που μας δίνει σήμερα, αλλά θέλω να κάνω αυτή τη συζήτηση την προσωπική σήμερα. Ονομάζομαι Γιάννη Ματούκας και εργάζομαι στην Μηχανική Πληροφορική. Ο κλάδος μας γενικά νομίζω ότι εκοφελήθηκε από τη συγκυρία αυτή, καθώς η κυβέρνηση έδωσε τα χύπατα και έδωσε τα κατάλληλα εμπόδια με τον κόσμο για τη ΑΕΠ, έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε και εμείς με τη σειρά μας τις υπηρεσίες και να έρθουμε πιο κοντά στο πολίτη. Την εταιρεία την οποία εργάζομαι προχωρήσαμε στην απλοποίηση και κατ' επέκταση της οικειοποίησης διαδικασιών στην τοπική αυτοδιοίκηση του Δήμου. Με εφαρμογή εκδήλωσης συστηματικών πιστοποιητικών, τα οποία διαχειρίζονται περισσότερες από 50 διοικητικές πράξεις για το δημόσιο και τις επιχειρήσεις. Καθώς τη δημιουργία των συστηματικών πυλών, ώστε να μην χρειάζεται πολίτες να μεταφέρονται μέχρι το Δήμο. Ακόμη προχωρήσαμε στη δημιουργία εφαρμογής με τις οποίες δίνεται δυνατότητα στους δημότες να κλείνουν ραντεβού ψηφιακά, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται ο συνοστισμός στις υπηρεσίες του Δήμου. Ακόμη, εγώ προσωπικά, εθελοντικά γνωρίζω οποιοδήποτε χρειαζόταν βοήθεια σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις κλπ. Ώστε να εγκαθιδρύσουν μια τηλεργασία που κάνουν αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά βοήθησαν ώστε να ενημερώνονται όλοι οι πολίτες και να είναι άμεσα, άμεσα στην εκτέλεση των παραδείγματων στο Δήμο Εκαγωγή. Επιπλέον, σε μεγάλο βαθμό συνεισφέραμε την ομαλή μετάβαση προς την τηλεργασία για αρκετές επιχειρήσεις αλλά και το Δήμο. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε παντελή έλλειψη λάθος σχετικά με τον ψηφιακό εξοπλισμό του κράτους, διαμερίζοντας όλη την κρατεία τα χρόνια και τα προβλήματα και διαφορώντας για τη διευκόλυνση καθημερινότητας όλων των πολιτών. Τέλος, θα ήθελα να συμπληρώσω ότι εδώ βρέθηκε η ευκαιρία συνολικά στον κλάδο να επεκταθεί. Και η οικονομική κρίση που αντιμετωπίσαμε ήταν η αρχή της ένταξης του κλάδου της πληροφορικής για την ενότητα των καθηγητών. Από την πλευρά μας, εμείς εργαστήκαμε πυροδό και διαλύσαμε μια πολύ καλή περίοδο. Ως δε οι άνθρωποι συγχαίρομαι την κυβέρνηση και όλη την προσπάθεια και θα είμαστε δίπλα στο οποιοδήποτε θέμα. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Πράγματι, στο gov.gr έχει γίνει μια μικρή ψηφιακή επανάσταση. Και αν κρίνω από τον αριθμό των χρηστών για τις νέες υπηρεσίες, υπήρχε τεράστια ζήτηση για να κάνουμε τη ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων πιο απλή. Κυρίως να περιορίσουμε τον αριθμό των περιττών επαφών, επισκέψεων σε δημόσιους οργανισμούς. Κάναμε το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτό. Θα προσθέτουμε συνέχεια νέες υπηρεσίες. Θα απλοποιούμε διαδικασίες. Δεν αρκεί μόνο να προσθέτεις υπηρεσίες. Πρέπει να βλέπεις και τι πιστοποιητικά, υπογραφές που ζητάει το κράτος, στοιχεία, πληροφορίες που τις ζητάει και τις ξαναζητάει και τις ξαναζητάει. Ενδεχομένως είτε είναι περιττές, είτε μπορεί μια φορά να πρέπει να τις δίνεις σε μια κεντρική βάση και μετά να μοιράζεται πληροφορία εσωτερικά στο δημόσιο. Οπότε εκεί έγινε μια πολύ μεγάλη παρέμβαση. Όπως έγινε μια μεγάλη παρέμβαση και στον χώρο της εργασίας, όπου πρέπει να αξιοποιήσουμε τα εργαλεία της συνεργασίας και για ζητήματα κατάρτισης, αλλά και για ζητήματα εργασίας. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις γυναίκες, οι οποίες πρέπει συχνά να ισορροπούν μεταξύ της ανάγκης να φροντίζουν παιδιά, να κρατάνε το νοικοκυριό και να εργάζονται, και η δυνατότητα να μπορούν να εργάζονται από το σπίτι αποτελεσματικά,
είναι ένα επιπλέον όπλο το οποίο διαθέτουμε πια στη φαρέτα μας και νομίζω ότι πρέπει να εξυγχρονίσουμε συνολικά την αντίληψή μας σχετικά με την εργασία για να την προσαρμόσουμε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα. Να τελειώσω με τον Κωνσταντίνο από την Θεσσαλονίκη, ο οποίος ανέλαβε την πολύ ωραία πρωτοβουλία στα πλαίσια ενός άτυπου δικτύου, το οποίο συγκροτήθηκε πολύ, πολύ γρήγορα, να χρησιμοποιήσουμε 3D printing τεχνολογία για να τυπώσουμε, να εκτυπώσουμε μάσκες αλλά και λιποπροστατευτικό εξοπλισμό. Πες μας λίγο για τη δικιά σου εμπειρία. Ακριβώς. Καλησπέρα κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα Παύλο και πάμε πολλά για την ονοματική σου ερωτή. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης και είμαι φοιτητής στην Πολυτεχνική Σχολή του Αφιτήτα, στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Κατά την περίοδο της καραντίνας, παρατηρώντας τις αυξημένες ανάγκες, αλλά και την γενικότερη έλλειψη ιατρικών υλικών σε νοσοκομεία και γενικές, λόγω της έξαρσης του κορονοϊού, ως τάφος του Υπουργού Πολυτεχνικής Αφιτήτα, λάβαμε την πρωτοβουλία να κατασκευάσουμε μέσω 3D printer και να δωρήσουμε στο κράτος μάσκες προστασίας προσώπου τύπου κρούσα. Η παρασκευή των μασκών έγινε, όπως είπατε και εσείς, μέσω τριδιάστατου εκτυπωτή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το Υπουργείο Υγείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.3dmaker.gov.gr, στην οποία διαναγράφονται τα αρχεία εκτύπωση για τέτοιου είδους μάσκες. Οι μάσκες προστασίας αυτό που κατασκευάσαμε αποτελούν έναν τύπο διευρυμένης μάσκας που καλύπτει όλο το πρόσωπο. Είστε όλο το κάνετε, ναι. Και είναι επαναχρησιμοποιούμενοι μετά την κατάλληλη κάθε φορά απολύμανση. Αφού κατασκευάσαμε λοιπόν τις μάσκες, τις συνέχεια τις αποστείλαμε στο Υπουργείο Υγείας ώστε να διατεθούν τα νοσοκομεία που παρατηρούνταν ελλείψεις. Ολόκληρη η κοινωνία κατά την περίοδο της έξαρσης του κορονοϊού βίωσε κρίσιμες στιγμές και εμείς οι νέοι προσπαθήσαμε να συνεισφέρουμε στο μέγιστο που μπορούσαμε για την εξάρτηση της και την ομαλή επιστροφή στην κανονικότητα. Το δρόμο που δείξατε εσείς, κύριε Πρωθυπουργέ, λαμβάνοντας για νέα και κατάλληλα μέτρα εγγύρωσε την αντιμετώπιση. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Πράγματι, κινητοποιήθηκε πολλοί κόσμος, ερευνητικά ιδρύματα, ιδιωτικές επιχειρήσεις που είχαν την υποδομή για να κάνουν 3D εκτυπώσεις. Και βέβαια, από τη στιγμή που γρήγορα βάλαμε τις προδιαγραφές για το τι είναι αυτό το οποίο ζητούσαμε από αυτούς οι οποίοι θα εκτύπωναν προστατευτικό υλικό και κυρίως μάσκες, αφήσαμε στη συνέχεια την κοινωνία των πολιτών και την ιδιωτική πρωτοβουλία να κάνει τη δουλειά και είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα οργανώθηκαν και κινητοποιήθηκαν. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά του τμήματος που βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια. Πρόεδρε μου, να ευχαριστήσω και τον Κώστα, τον ναι. Αντιπρόεδρο της ΟΝΕΠ, τον οποίο βλέπω στο... Αυτό ήθελα να κάνει έναν σύντομο απολογισμό. Στο παρατηρώ, ναι, εγώ θα ήθελα να κλείσει ο Κώστας τη συζήτηση. Ναι. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, καλησπέρα και από μένα. Στην πρωτοφανή κρίση που έπληξε ολόκληρη την Επίλαιο, η χώρα μας αποτέλεσε διεθνώς παράδειγμα χάρη στους υποδειγματικούς χειρισμούς του δικού σας και ολόκληρη της κυβέρνησης, η οποία με αυστηρή προσήλωση της ευθύνης των ειδικών κατόρθωσε να υπερασπιστεί στο μέγιστο τη ζωή των Ελλήνων πολιτών. Για εμάς, τους νέους ανθρώπους, είναι αισιόδοξο να βλέπουμε επιτέλους ανθρώπους στην ηγεσία της χώρας που στα δύσκολα βγαίνει μπροστά λέγοντας στην αλήθεια. Τον ίδιο τρόπο επιλέγουμε και εμείς στην ΟΝΕ. Βγαίνουμε μπροστά, μεγαλώνοντας την οργάνωση και επιτείνοντας την δράση μας. Τους προηγούμενους μήνες καλέσαμε τα μέλη μας και όλους τους νέους ανθρώπους σε εθελοντικές δράσεις προκειμένου να στηρίξουμε τους πυραμίδες συμπολίτες μας. Στηρίξαμε το πρόγραμμα της τοπικής αυτοδιοίκησης βοήθειας στο σπίτι με χιλιάδες εθελοντές νέους ανθρώπους. Ενημερώσαμε σε καθημερινή βάση τους νέους για τις ευθύνες των ειδικών και τα μέτρα προστασίας όλων μας. Ενώ σε συνεχή επαφή με τα στελέχη μας σε όλη την επικράτεια, δημιουργήσαμε ένα πλέγμα προτάσεων για την επιστροφή στην κανονικότητα. Πραγματοποιήσαμε πολιτικές ακαδημίες και συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης με κορύφους στα web talks τα οποία ολοκληρώνονται σήμερα με την παρουσία σας. Μια πρωτοβουλία που έφερε σε άμεση επαφή τους νέους με τις εξελίξεις και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης της Οικονομικής Κρίσης και των Συνεπειών της. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ουσιαστικό να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για τη σημερινή συνάντηση, αφιερωμένη σε εκείνους που στήριξαν τη χώρα τις μέρες της κρίσης. Από την ΔΕΕ και πάλι την κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό της νέας γενιάς με πράξεις και όχι με λόγια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Εγώ να πω ότι η ΟΝΕΔ αλλάζει και προσαρμόζεται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στις ανάγκες των καιρών, αγαπητέ πρόεδρε, φίλες και φίλοι. Και αποδεικνύει ότι μια πολιτική νεολαία μπορεί και πρέπει να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και να είναι στην πρώτη γραμμή εθελοντικών δράσεων για τη στήριξη των πιο αδύναμων στην κοινωνία. Και αυτό το συγκρατώ ως ιδιαίτερα
σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα και απέναντι σε όσους μερικές φορές είναι σκεπτικοί απέναντι στις πολιτικές νεολαίες, ίσως γιατί έχουν στο μυαλό τους κάποια στερεότυπα από άλλες εποχές, θα τους ζητήσω πραγματικά να διατρέξουν σύντομα τον απολογισμό του τι έγινε αυτόν τον χρόνο από τη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα ως κυβέρνηση. Το κόμμα και η νεολαία όχι μόνο δεν ατόνισαν, αλλά προσαρμόστηκαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα στις επιταγές των καιρών. Και αυτό το οποίο χρειάστηκε να γίνει την εποχή της κρίσης της πανδημίας ήταν να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή εθελοντικά και να στηρίξουμε μέσα από μια σειρά από δράσεις, με πιο εμβληματική τη στήριξη του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, τους συμπολίτες μας, αλλά και τις δομές, τις δημόσιες δομές, που χρειάστηκαν εκείνη τη στιγμή η στελέχωση. Οπότε, αγαπητέ Πρόεδρε, και πάλι χρόνια πολλά, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους για το τι κάνατε και να κρατήσετε ζωντανό αυτό το χαμόγελο, αυτή την αισιοδοξία την οποία εκπέμπετε και να μην έχετε καμία αμφιβολία ότι η επόμενη μέρα θα είναι πολύ καλύτερη για τη χώρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε μου. Γεια σας, να είστε καλά.